Καλησπέρα. Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Βλέπετε αυτό το βίντεο επειδή είτε το έχετε βρει στο κανάλι μου στο YouTube είτε σε κάποιο από τα social media διαμοιρασμένο. Είμαι ψυχολόγος και καθημερινά ανεβάζω βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube τα οποία έχουν ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ο λόγος που συστήνω σε αυτό το βίντεο, παρόλο που μόλις ανέβει στο κανάλι θα το δουν τουλάχιστον 4-5 άνθρωποι που βλέπουν καθημερινά επί συστηματικής βάσης το βίντεο, είναι γιατί ελπίζω να διαδοθεί αυτό το βίντεο, ούτως ώστε πολλοί άνθρωποι να βοηθηθούν, ε, να μην ε, ταλαιπωρούνται, να μην παρασύρονται και να μην βασανίζονται από ανυπόστατες θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο και είναι ακριβώς ό,τι δεν χρειαζόμαστε. Γράφει μια φίλη στο κανάλι μου, στέλνει ο κόσμος mail και κάνω βίντεο απαντήσεις, απαντήσεις με βίντεο, βίντεο blogs, αναρτήσεις με βίντεο ή διαφορετικά vlogs, το οποίο ανεβάζω κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Αγαπητή Θέκλα, καλημέρα. Εύχομαι εσύ και η οικογένεια σου να είστε όλοι καλά. Είμαστε όλοι καλά, δόξα τω Θεώ και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Χθες το βράδυ μια φίλη της μητέρας μου, αρκετά συνωμοσιολόγα, Τη έστελνε διάφορα βίντεο με θεωρίε για τον κορονοϊό. Ένα από αυτά ήθελε τα στρατιωτικά ιταλικά άρματα που μετέφεραν στου ορού να είναι παλιότερο ντοκουμέντο προ-κορονοϊού. Κάποιο άλλο έλεγε ότι τα άρματα ήταν άδεια και δεν υπήρξαν καθόλου νεκροί στην Ιταλία. Άκουγα τι αντιδράσει στο δικό μου να παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον ένα βίντεο με τίτλο «Κορονοϊός, η θλιβερή αλήθεια που δεν παρατήρησες», το οποίο βέβαια μετά μου σύστησα να το παρακολουθήσω. Το τι συσχέτιζε δεν περιγράφεται. Από το πώς η εγκατάσταση του 5G έσπηρε γρήπη στη Γουχάν και ο θάνατος του Κόπε με το μασονικό αριθμό στη Φανέλα 33, με το εμβόλιο που θα είναι το υποχρεωτικό σφράγισμα, με τον Bill Gates με μισοκομμένη φυσικά ομιλία να μιλά για 33 εκατομμύρια νεκρούς και να μην μπορώ να τους ησυχάσω. Αν έχεις τη διάθεση και κυρίως την υπομονή, σου στέλνω να δεις το βίντεο, να έχεις μια εικόνα και να σχολιάσεις. Σε ευχαριστώ, να είσαι πάντα καλά. Για χάρη σου φίλη, μπήκα στη διαδικασία να δω αυτό το βίντεο. Πρέπει να έχω κάψει αρκετές χιλιάδες συγκεφαλικά κύτταρα βλέποντας αυτό το βίντεο. Πρόκειται για ένα βλακώδες κατασκεύασμα, ένα συνονθήλευμα και μια συρραφή αποκομμένων και περικομμένων πληροφοριών η οποία είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να πείσει τους αδαείς θεατές αυτού του βίντεο, ότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μια τεράστια συνομωσία εναντίον των λαών και εναντίον των κρατών και εναντίον των κυβερνήσεων. Αν είναι ποτέ δυνατόν ότι έχει καμία σχέση η εγκατάσταση των κεραίων 5G, με τον κορονοϊό και διάφορες άλλες μπουρδες και συνωμοσιολογίε ανακατεμένες σε μια σούπα για μένα πολύ αειδιαστική. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ο αδαής άνθρωπος, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, αυτός που δεν είχε ασχοληθεί με την ψευδοεπιστήμη, το pseudoscience όπως λέγεται στα αγγλικά, δεν ξέρω εκφράζω και σωστά, ψευδοεπιστήμη, όπου βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κατέχουν ούτε τα προσόντα αλλά ούτε και τις γνώσεις για να μπορούν να μιλήσουν με δεδομένα επιστημονικά πάνω σε διάφορα φαινόμενα, οι οποίοι παίρνουν ένα σωρό πληροφορίες ανακατωμένες, κατά το δοκούν, όπως τους συμφέρει, όπως τους βολεύει, τις σειράπτουν όλες αυτές τις πληροφορίες και φτιάχνουν μια θεωρία ότι και καλά αυτό που συμβαίνει τώρα δεν ξέρουν να το εξηγήσουν οι επιστήμονες που δουλεύουν για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν ξέρουν ακόμη τόσοι επιστήμονες στα εργαστήρια ανα τον κόσμο που μελετούν τον κορονοϊό, τον καινούριο, το SARS-2. Δεν ξέρουν όλες τις πληροφορίες για τον κορονοϊό, αλλά η μαρουλού που τα λεύκαρα, που λέμε στην Κύπρο, ο, ο κάθε αδα, αδαής και άσχετος που δεν είναι καν επιστήμον, που δεν έχει ε, διδαχθεί στο πανεπιστήμιο, και κυρίω σε μεταπτυχιακό επίπεδο τι μεθόδου ε, παραγωγή επιστημονικών δεδομένων, ε, δεν, έχει, δεν έχει ιδέα για την εγκυρότητα επιστημονικών ερευνών ή μη, δεν έχει ιδέα για το πώς βγαίνει ένα επιστημονικό συμπέρασμα, πώς αυτό επιβεβαιώνεται, πώς επικυρώνεται, δεν έχει ιδέα τι σημαίνει επιστημονικά περιοδικά το οποία για να δημοσιεύει έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, το οποίο για να δημοσιεύσουν ένα άρθρο πρέπει να το περάσουν από τσεκάρισμα και καρατσεκάρισμα, δεν έχει ιδέα τι σημαίνει peer review, πως όταν ένας επιστήμονας ή μια ομάδα επιστήμονων βγάλει μια μελέτη, έρχονται άλλες ομάδες επιστήμονων και επαναλαμβάνουν το πείραμα για να δουν αν συμφωνούν οι μελέτες τους κλπ. κλπ, κλπ. Με απλά λόγια. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των κεραιών 5G, οι οποίες κεραίες 5G είναι κάτι παρόμοιο με τις κεραίες 4G και τις κεραίες 3G που είχαμε προηγουμένως, είναι είναι, είναι πρόοδο τη τεχνολογία, ούτω ώστε να δουλεύουν πιο γρήγορα τα κινητά μα τηλέφωνα. Η ακτινοβολία ή η τέλο πάντων το, το τι παράγουν δεν είναι βλαβερό. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία δεν το κατατάσσει σε βλαβερά. Πράγματα. δεν είναι καρκινογόνο, δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι είναι βλαβερό, δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά πως είναι καρκινογόνο και δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε παίρνει μια κάμερα όπως εγώ τώρα καλή ώρα, μια κάμερα και ένα μικρόφωνο και βγάζει ένα βίντεο στο διαδίκτυο ή παίρνει διάφορα βίντεο από το διαδίκτυο και τα συρράφει τα ανακατεύει μεταξύ τους και φτιάχνει ένα βίντεο αχταρμάς στο οποίο ε, αφηγείται από κάτω με δραματικό τόνο ότι είναι ψέματα ότι είναι στην Ιταλία, ότι είναι έτσι το ένα κλπ. Όλα αυτά είναι βλακίε. Οι οποίε δυστυχώ επηρεάζουν πολύ τους ανθρώπου οι οποίοι δεν βρίσκονται μέσα στον κλάδο της επιστήμολογίας. Για αυτό το σκοπό για την επικοινωνία της επιστήμης, διάφοροι επιστήμονες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχουν κάνει αυτές τις μέρες εξαιρετικές συνεντεύξεις, έχουν δώσει αυτές τις μέρες πληροφορίες έγκυρες, οι οποίες είναι βασισμένες πάνω σε επιστημονικά δεδομένα και είναι ρεαλιστικές και ορθές και αληθείς. Αυτό το βίντεο που μου στείλες να δω, πες τη μαμά σου και πες τον μπαμπά σου ότι είναι, τι να πω, τι να πω, είναι... Να σου πω σε, σε, τι, τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει όταν ήμουν εγώ 15 ετών, που ήμουν αθρησκόληπτη και πήγαινα στο κατηχητικό και είχε πέσει στα χέρια μου μια κασέτα τότε, του ραδιοφώνου κασέτα, τότε δεν είχαμε ούτε καν συντή, μια κασέτα, που έλεγε κάποιος ότι τα τραγούδια της pop μουσικής και της rock μουσικής έχουν μέσα σατανικά α, στίχου σατανικούς στίχους και είναι σατανιστικά και όταν μεταγυρίζω από την ανάποδη ακούγονται σατανιστικά πράγματα. Και εγώ η αφελή στα 15 μου με το μυαλό που είχα τότε χωρίς να είμαι εξελιγμένη ως εγκέφαλος, χωρίς να, έχω τελει να έχει τελειώσει η ανάπτυξη του εγκεφάλου μου, η εκπαίδευση μου κτλ. Τα, μισοπίστεψα. Μου θυμίζουν επίσης κάποια βιβλία που έγραφαν ότι το φθόριο που υπάρχει στις τοντόπαστες είναι του σατανά και το έχουν βρει και καλά για να μας καταστρέψουν τα δόντια. Ενώ το φθόριο έχει βοηθήσει στη διάσωση των δοντιών τόσων πολλών ανθρώπων. Δεν είναι τυχαίο που στην εποχή μας άνθρωποι 65, 70, 75 ετών που βλέπουν αυτά τα βίντεο και παρασύρονται, έχουν όλα τους τα δόντια ή τέλος πάντων έχουν αρκετά δόντια, ενώ οι γονείς τους και οι παππούδες τους στην ίδια ηλικία δεν είχαν ούτε για δείγμα δόντια. Ή κάτι άλλες βλακίες για το χλώριο που μπαίνει στο νερό α, που έρχεται στο σπίτι μας διαμέσου των σωληνώσεων, ότι και καλά το κάνουν για να μας σκοτώσουν. Ενώ στην πραγματικότητα οι κανόνες υγιεινής, τις οποίες χρησιμοποιούν τα κράτη και οι κατατόπους οργανισμοί που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του νερού, είναι αυτοί που μας προστατεύουν από πολλές λιμώδεις ασθένειες. Λοιπόν, είναι βλακώδες αυτό το βίντεο. Πες τη μάνα σου, πες τον πατέρα σου ότι αυτό το βίντεο δεν έχει ούτε μούτιν ούτε κόλλομ που λέμε στην Κύπρο. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλο. Είναι μία σαχλαμάρα. Και οποιοδήποτε βγαίνει και λέει προσέξατε αυτά προσ... άκου βλακεία. Ότι ο κόπε αυτό, ο... εγώ δεν ήξερα ήταν Ο κόπε το έμαθα τώρα γιατί δεν ασχολούμαι με αυτό. Ο κόπε που ήταν ένα γνωστό πασκευαστή, νομίζω ήταν. Ότι και καλά σκοτώθηκε για να θυσιαστεί ο σαμνό. Φλακίε, τι μπουρδε, τι αηδίε. Αλλά, άμα δεν γνωρίζει και θεωρείς ότι ό,τι βλέπει στην τηλεόραση και ό,τι βλέπει στο διαδίκτυο και ό,τι βλέπει στο YouTube ισχύει επειδή είναι στην τηλεόραση ή επειδή είναι στο διαδίκτυο, μπερδεύεσαι. Λοιπόν, μια άλλη φίλη έγραψε στο Facebook. Θέκλα μου, έχει ή μήπω μπορεί να κάνει ένα βιντεάκι που να εξηγεί λίγο το προφίλ των συνωμοσιολόγων ή αυτών που θεωρούν τα νέα μέτρα καταπιεστικά και ανελευθερία. Το προφίλ των συνωμοσιολόγων. Δεν είμαι ειδική για να το αναλύσω εδώ πέρα με την έννοια του ότι, ότι, δεν έχω κάνει τεστ προσωπικότητας σε κάποιο συνωμοσιολόγο, ούτε έχω μελετήσει ερευνητικά τους συνωμοσιολόγους. Μπορώ όμως να πω με απλά λόγια, ε, με βάση τους συνωμοσιολόγους που γνωρίζω, γιατί αντιλαμβάνεσαι εδώ ως ψυχολόγος, έχω γνωρίσει αρκετούς συνωμοσιολόγους, και με βάση αυτού που μου στέλνουν στο Messenger συνέχεια τα ίδια βιντεάκια, κάτι χαζά βιντεάκια που έρχονται και λένε: μην, Να μην πίνετε παγωμένα και θα πάρετε θέτε κορονοϊό, να πίνετε ζεστά, να κάνετε το ένα, όλες αυτές οι μπουρδε, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαμηλή, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει σε πανεπιστήμιο. Οι περισσότεροι από αυτούς, υπάρχει και μια μερίδα από αυτούς που έχουν πάει στο πανεπιστήμιο και εξακολουθούν είναι συνωμοσιολόγοι γιατί ε, περισσότερο αυτό έχει να κάνει με τη ψυχική τους ισορροπία και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους παρά με τη μόρφωσή τους. Δεν έχω δει μέχρι σήμερα όμως εγώ τουλάχιστον κάποιον ο οποίο να έχει για παράδειγμα διδακτορικό τίτλο, να έχει κάνει διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα και να είναι συνωμοσιολόγος. Okay. Λοιπόν, είναι άνθρωποι οι οποίοι συνήθως δεν είναι μορφωμένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν μειονεκτικά για τον εαυτό τους, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψευδεστήσεις μεγαλείου, θέλουν δηλαδή να γίνουν πολύ σπουδαίοι, να γίνουν ηγέτες, τους αρέσει η ψευδέστηση και η φαντασία ότι αυτοί κατέχουν την αλήθεια και θα διαφωτίσουν τους παλαβούς υπόλοιπου, ενώ στην ουσία θα πάνε να τους τραβώσουν, αυτά που λένε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι φτιάχνονται με, το, με την αγωνία και το άγχος, τους αρέσει να είναι στην πρίζα, του αρέσει να είναι αναστατωμένοι συνέχεια, εξαιρετικά εξωστρεφείς άνθρωποι, οι οποίοι νιώθουν μία εσωτερική ευχαρίστηση, να σπέρνουν το φόβο και τον πανικό και να παρουσιάζονται ως γνώστες, ως μύστες και ως σωτήρες του λαού, των προβάτων που τους ακολουθούν. Ε, όταν είχα την εκπομπή στην τηλεόραση, Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά, που την είχα με τον τίτλο Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά, που την παρουσίαζα καθημερινά στην τηλεόραση του Σίγμα από τον Μάρτιο του 18 μέχρι τον Αύγουστο του 19, είχα καλέσει αρκετέ φορέ την εκπομπή επιστήμονε, οι οποίοι μίλησαν για τέτοια θέματα, κάνοντα το λεγόμενο myth busting, δηλαδή σπάσιμο μύθων που μίλησαν και εξήγησαν για τις θεωρίες της και ανθρώπων οι οποίοι έχουν ως, Πώ πώς θα το πω, ως σκοπό στη ζωή τους την επικοινωνία της επιστήμης. Επιστήμονες οι οποίοι και γνιάζονται τόσο πολύ για το κοινωνικό σύνολο, ώστε μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν ομιλίε, να κάνουν διαλέξεις, να πά στην τηλεόραση να μιλήσουν για να εξηγήσουν σύνθετα επιστημονικά φαινόμενα με απλό τρόπο, για να γίνουν κατανοητά στο ευρύ κοινό, ώστε το ευρύ κοινό να μην παρασύρεται από οποιαδήποτε βλακεία ακούσουν. Μπαίνω τώρα ένα λεπτό στο messenger μου, έτσι για πλάκα, να να σας διαβάσω μερικά πράγματα που πήρα σήμερα. Αυτό στο messenger λέει. Μίλησα με ένα φίλο γιατρό και λόγω κορονοϊού, κοροναϊού, κορονοϊό είναι στα ελληνικά, μου τόνισε 10 φορέ. Μακριά από παγωμένα, μακριά από παγωτό, οτιδήποτε παγωμένο και μακριά από ανθρακούχα αναψυχτικά. Μου το έλεγε με ιατρικού όρου. Τα παγωμένα επηρεάζουν τα κύτταρα τη γλώσσα και του λάριγκα και μειώνουν σε μεγάλο βαθμό το νοσοπητικό, Με αποτέλεσμα να γινόμαστε πολύ πιο ευάλωτοι σε ιού και ειδικά στον κοροναϊό. Αυτό δεν το πράγμα δεν είναι, επιστημέ... δεν είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά. Αντιθέτω, το καλοκαίρι που, σε, μεγαλύτερο ποσοστό όλοι μας πίνουμε περισσότερα παγωμένα, έχουμε λιγότερες ιώσεις από το χειμώνα. Γι' αυτό λένε χλιαρά αφεψίματα όλη η μέρα. Γι' αυτό είναι κάποιος το έχει γράψει σε ένα μήνυμα, το έβγαλα φωτογραφία και το στέλνω στο messenger να στείλουν, να ευαγγελιστούν την αλήθεια. Σε ερώτηση που του έκανα γιατί δεν το ανεβάζει στο facebook να πληροφορείται ο κόσμος, και να προφυλάσσετε, καίγεται, εννοεί και να προφυλάσσετε, απάντησε ότι αν το κάνει θα έχει νομικέ κυρώσει. Ε, βεβαίω θα έχει νομικέ κυρώσει. Άμα βγαίνει και λε μπουρδε ενό επιστήμονα στο Facebook, ναι, θα έχει νομικέ κυρώσει. Είναι από πίσω τα συμφέροντα των φαρμάκων που δεν αφήνουν να φτάνουν όλε οι πληροφορίε στον κόσμο. Μου το τόνισε πάρα πολύ! Μακριά από παγωμένα! Όλο το καλοκαίρι! Όσο διαρκεί αυτό ο ιό! Αν θε, διάδοσέ του τον κύκλο σου να προφυλάγονται μέσω μηνύματο δεν σχολιάζω την ορθογραφία αυτού του, αυτής της βλακίας που κυκλοφορεί στο Messenger. Άλλο που μου ήρθε. Όλο τέτοια έρχονται. Ξένοι ακαδημαϊκοί. Ελληνισμός, η μόνη ελπίδα της ανθρωπότητας. Σα διαβάζω τι βλακίε, τις, τις, τις τσόφτε που λέμε στην κυρία Χαπηριακά, τι μπουρδε που μου έρχονται στο Messenger. Τεράστιες διαστάσει φαίνεται ότι αποκτά η άποψη ότι η μόνη λύση για την ανθρωπότητα δεν είναι η παγκοσμιοποίηση που με νύχια και δόντια προσπαθούν να επιβάλλουν οι παγκοσμιοποιητέ τη Δύση, αλλά ο Ελληνισμό. Δείτε, ο κόσμο καίγεται και το, το καράβι χτενίζεται. Δείτε την παρακάτω ομιλία όπου η κυρία Σιμών Λεμπαρόν, Γαλλίδα, καθηγήτρια γαλλικό, ο λόγο συγγραφέα και ο κύριο Αρσάμ Μομενή, Ιρανό, διδάκτορ τη αρχιτεκτονική συγγραφέα και ο κύριο Σαμ τσέκουας, Τσέκουα, Νιγηριανό οδοντίατρο, εκδότη, συγγραφέα, προσπαθούν να μα πείσουν να αγαπήσουμε τι ρίζε μα και να γίνουμε εφαλτήριο παγκόσμια ανατροπή σε συνεργασία με του απανταχού φιλέλληνε του πλανήτη. Καταγγέλουν το σκοταδιστικό πολυπολιτισμικό τη νέα τάξη πραγμάτων. Α, η νέα τάξη πραγμάτων είναι αγαπημένο, αγαπημένο όρο των συνωμοσιολόγων. Τρελαίνονται για τη νέα τάξη πραγμάτων. Και του ανθέληνες πολιτικού που επιδιώκουν να τον επιβάλλουν δημιουργώντα μια ράτσα χωρί ρίζε και ιστορία για να σβήσουν την Ελλάδα. Και λέει και λέει και λέει και λέει. Το παίρνει εσύ αυτό και λε: Απαναγία μου, ο κορονοϊό είναι αποτέλεσμα τη παγκοσμιοποίηση. Και η μόνη λύση είναι να κάνουμε όλο τον κόσμο Έλληνε. Καλά, πώ θα τον κάνουμε τον κόσμο Έλληνε, βρε. Πώ θα τον κάνουμε τον κόσμο Έλληνε. Αντιλαμβάνεστε ότι ο δυτικό πολιτισμό είναι βασισμένο πάνω στη φιλοσοφία τη αρχαία Ελλάδο. Ούτω ή άλλω ο ευρωπαϊκό τρόπο σκέψη και ο δυτικό τρόπο σκέψη είναι εξαιρετικά επηρεασμένο από τον ελληνικό τρόπο σκέψη. Η Ελλάδα σαφώ ω χώρα, η αρχαία Ελλάδα. Κάποιε πόλει κράτη, ειδικά τη αρχαία Ελλάδο όπω η Αθήνα, και κάποιοι φιλόσοφοι εξαιρετικοί διαμέσου δηλαδή των αιώνων, έχουν σημαδέψει πάρα πολύ θετικά την εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού. Ο δυτικό πολιτισμό όμω δεν είναι μόνο η Ελλάδα και δεν μπορούμε να λέμε αυτέ τι βλακίε ότι ο κορονοϊό ήρθε λόγω τη νέα τάξη πραγμάτων και το αντίθετο στον κορονοϊό είναι η Ελλάδα. Πώ το αντίθετο στον κορονοϊό είναι η Ελλάδα, όταν στην Ελλάδα αναγκαστήκαμε, αναγκάστηκε χθε ο πρωθυπουργό να κάνει απαγόρευση της κυκλοφορίας επειδή κυκλοφορούσαν ένα σωρό ευπαθείς ομάδες μέσα στα πάρκα, συνοστισμοί στα σούπερ μάρκετ, συνοστισμοί στα φαρμακεία, συνοστισμοί από εδώ, από εκεί. Αυτή η Ελλάδα είναι που θα ζούσει τον κόσμο όλο. Άλλη βλακία που μου στείλα στο Messenger. Δεν είμαι εναντίον τη Ελλάδο. Και εγώ Ελληνίδα είμαι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Αγαπώ την ελληνική γλώσσα πάρα πολύ. Την αγαπώ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Μου αρέσει πάρα πολύ η αρχαία ελληνική γραμματεία. Είμαι όμω ρεαλίστρια. Είμαστε Ευρωπαίοι. Είμαστε Έλληνε, είμαστε Ευρωπαίοι, είμαστε πολίτε του κόσμου. Η παγκοσμιοποίηση. Δεν, την έχει, δεν έχει έρθει από τη νέα τάξη πραγμάτων, εξελίσσεται ο πολιτισμός, εξελίσσεται ο κόσμος και φτάσαμε σε ένα σημείο που οι χώρες όλες επικοινωνούν μεταξύ τους και εύκολα μέσω των αεροπλάνων και των αεροπορικών πτήσεων ή των πλοίων κλπ, αλλά και μέσω του διαδικτύου. Αυτή τη στιγμή, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, καλούμαστε να αλλάξουμε το πολιτισμικό μας μοντέλο το πολιτισμικό μας παράδειγμα, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, και στην Αγγλία, και στην Ιταλία, και στην Ισπανία, και στην Κίνα, και παντού. Και όπως διαβάζαμε, αν μπείτε στο κανάλι μου να δείτε το σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης νούμερο 7, το οποίο βγήκε πριν δυο 3 μέρες και διάβασα μια εξαιρετική συνέντευξη του Στέλιου Ράμφου, ενός φιλόσοφου και, και συγγραφέα. Έλεγε ότι τώρα είναι η ευκαιρία και μιλούσε ειδικά για τον ελληνικό πολιτισμό, γιατί ναι, μα του Έλληνε μα ενδιαφέρει ο ελληνικό πολιτισμό. Του Άγγλου του ενδιαφέρει ο γλυκό πολιτισμό. Του Αμερικάνου ο Αμερικανικό πολιτισμό, εάν υπάρχει. Καταλάβατε τι εννοώ. Και έλεγε ότι τώρα είναι μια ευκαιρία να αναδιαμορφώσουμε τον νεοελληνικό πολιτισμό και να τον κάνουμε καλύτερο. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε ρατσιστέ, ή θα κλείσουμε διαπαντό τα σύνορα με όλε τι άλλε χώρε ή θα κηρύξουμε πόλεμο σε όλε τι άλλε χώρε. σα ίσα αυτή την περίοδο που επικρατεί η θα κλεισουμε διαπαντος του κορονοϊού και είναι πανδημία του κορονοϊού γιατί την έχει κηρύξει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία από τι 18 του Μάρτη πανδημία με βάση τα στατιστικά που έχουν οι επιστήμονε στη διάθεσή του. Εγώ ίδια προσωπικά σε αυτό το κανάλι, προ Ίσως και περισσότερο, είχα φτιάξει ένα βίντεο βασισμένο στα στατιστικά που είχε τότε ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία στη διάθεση του. Είχα ε, διαβάσει την ανάρτηση κάποιου επιστήμονα, ο οποίο ανέλυε τα στατιστικά δεδομένα που υπήρχαν τότε, τέλη Φεβρουαρίου, ε, μέσα Φεβρουαρίου περίπου, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, που έλεγε ότι δεν είναι και τόσο επικίνδυνο αυτό ο ιό. Τα σημερινά δεδομένα. Τα σημερινά data που έχει στη διάθεση του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας λένε ότι ο κορονοϊός είναι πιο επικίνδυνος από τον απλό ιό της γρήπης και έχει μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας και μεταδίδεται πολύ εύκολα και πλέον οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι δια... μεταδίδεται και διαμέσου της αναπνοής, όχι μόνο δια της επαφής. Αυτά τα γνωρίζουμε... Γιατί σε όλο τον κόσμο υπάρχουν επιστήμονε οι οποίοι έχουν απομονώσει τον ιό και το μελετούς σε εργαστήρια. Γνωρίζω σίγουρα πω γίνεται αυτό στην Ελβετία, γίνεται αυτό στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, γίνεται στην Αυστραλία, γίνεται στην Αμερική. Σαφώ πρέπει να γίνεται και στη Γερμανία και σε άλλα προηγμένα κράτη. Λοιπόν, τι άλλο μου στείλανε εδώ. Για να δείτε τι βλακίε παίρνουμε όλη μέρα. Α, πάλι ξανά αυτό που μίλησε με ένα φίλο γιατρό. Επίγον, λέει η Τώρα να δω τι, τι είναι το επίγον. Πρέπει να ενημερώσετε όλους τους φίλους σας και τις φίλες σας βλακίες, ειδικά αυτά τα οποία έρχονται από τον ένα στον άλλον, από τον ένα στον άλλον, από τον ένα στον άλλον, είναι μπουρδες. Τι μου στείλει ο άλλος. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω δύο άρθρα τα οποία θέλω να σας τα διαβάσω. Το ένα το άρθρο είναι από την εφημερίδα Καθημερινή, την ελληνική. Καθημερινή.gr. Δεν ευσταθεί η θεωρία κατασκευή του κορονοϊού. Όχι, ο νέο κορονοϊό δεν είναι βιολογικό όπλο όπω πιστεύουν οι απανταχού τη γη συνωμοσιολόγοι που διασπείρουν από τα μέσα κοινωνική δικτύωση τις αβάσιμες θεωρίε του προσθέτοντα τη γενικευμένη σύγχυση των ημερών. Ανέκαθεν στην ανθρώπινη ιστορία, ανέκαθεν σημαίνει από πάντα. Εμφανίζονταν ευνηδίω νέε ασθένειε. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε άλλωστε βιώσει δύο επιδημίες κορονοϊών, του SARS και του MERS. Το SARS είναι ο κορονοϊδιός Α και το MERS είναι αναπνευστικό σύνδρομο μέσα Ανατολή. Πολλοί ισχυρίζονται ότι ο κορονοϊό εντό εγώ δραπέτευσε από εργαστήριο ή τροποποιήθηκε γενετικό ώστε να είναι εξαιρετικά μεταδοτικό και θανατηφόρο. Σίγουρα, ακόμα και στα πιο ασφαλή εργαστήρια μπορούν να συμβούν ατυχήματα. Όμως το προφανές είναι πάντα και το πιο πιθανό. Κορονοήσαν και αυτόν που έχει προκαλέσει περισσότερους από 10.000 θανάτους ανά τον κόσμο τους τελευταίους μήνες, ανέκαθεν ανοιχνεύοντας τις νυχτερίδες. Φαίνεται ότι από μία τέτοια ξεπίδησε ο νέος παθογόνος παράγοντας που μεταδόθηκε μέσω κάποιου αγνώστου επί του παρόντος ξενιστή. Κινέζικες έρευνες υπέδειξαν ότι πιθανώς ο ενδιάμεσος κρίκος να ήταν κάποιο φίδι. Η ακόμα η συμπαθή Παγκολίνη, είδη που χρησιμοποιούνται ευρέω στην κοινότητα ω εδέσματα ή για την παραγωγή παραδοσιακών θεραπευτικών σκευασμάτων. Η ερευνητική ομάδα του καθηγητή Σαν Λου Λιού, επικεφαλή του προγράμματο Ιών και Νέων Παθογόνων του Ινστιτούτου Λιμωδών Νοσημάτων στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο, με τη δημοσίευση τη μελέτη στην επιθεώρηση Emerging Microbes and Infection, καταρρύπτει όλε αυτέ τι θεωρίε. Οι επιστήμονε απέδειξαν ότι ο νέο κορονοϊό δεν είναι γενετικά τροποποιημένο ή που δραπέτευσε. Δεν είναι. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Medicine το 2015 ανέφερε ότι ο κορονοϊό του SARS είχε τροποποιηθεί ώστε να προσβάλλει και ανθρώπινα κύτταρα. Η θεωρία ωστόσο ότι ο νέο κορονοϊό είναι εκείνο ο εργαστηριακά κατασκευασμένο ιό χήμερα καταρρύπτεται. Καθώ οι δύο λιμογόνοι παράγοντε έχουν σημαντικέ γενετικέ αποκλήσει. Αν ο νέο κορονοϊό ήταν προϊόν γενετική τροποποίηση, επισημαίνουν οι ερευνητέ, θα εντοπίζαμε τι νέε γενετικέ αλληλουχίε που είχαν εισαχθεί στο γονιδίωμα. Σα είχα διαβάσει και πριν λίγε μέρε εδώ στο κανάλι την ανάρτηση του Δ. Μερφτάνη Πκερή, η οποία αναφέρεται σε πρόσφατη έρευνα που έχει που έχει δημοσιευτεί πρόσφατα σε, επιστημονι... σε, έγκυρο επιστημονικό περιοδικό που λέει αυτό ακριβώ το πράγμα, ότι δεν υπάρχει το genetic footprint ότι έχει κατασκευαστεί. Ωστόσο βλέπουμε ότι τα σημεία του γονιδι... γονιδιώματος του νέου κορονοϊού που διαφέρουν από αυτόν των νυχτερίδων έχουν σκορπιστεί στον DNA με τυχαίο τρόπο, ακριβώς όπως θα συνέβαινε επειδή ο ιός αποτελούσε προϊόν φυσικής εξέλιξης. Θα σας βάλω το link από κάτω, είναι από την εφημερίδα Καθημερινή. Και έχει, έχει, έχει δημοσιευτεί 21 Μαρτίου, δηλαδή χθες. Γνωρίζω επίσης πως στην Αμερική, που είναι πρόεδρος ο Ντόναλτ Τραμπ, η ακροδεξία συντηρητική, έχουν παρόμοιε θεωρίε ότι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι για να μα καταστρέψουν. Ότι το 5G βλάπτει, ότι τον κορονοϊό τον είχαν φτιάξει στα εργαστήρια. Ο ίδιο ο πρόεδρο τη Αμερική έλεγε, μιλούσε μέχρι πριν μερικέ μέρε για απάτη του κορονοϊού, ότι δεν υπάρχει κορονοϊό. Και τώρα στην Αμερική λαμβάνονται πάρα πολύ αυστηρά μέτρα όπως πολύ αυστηρά μέτρα λαμβάνονται και στην Ελλάδα και στην Ιταλία πλέον, που δυστυχώ στην Ιταλία άργησαν να λάβουν αυστηρά μέτρα. Είναι αλήθεια ότι έχουν πεθάνει τόσες χιλιάδες άνθρωποι στην Ιταλία. Ζούμε σε περίοδο ελευθερίας. Δεν υπάρχει στην Ιταλία δικτατορία, ότως ώστε να απαγορεύεται να δίνονται σωστές πληροφορίες και να δίνονται λαθασμένες. Ζούμε στην εποχή του διαδικτύου. Πέραν από τους χιλιάδες αδαείς ανθρώπους ή εκατομμύρια αδαείς ανθρώπους που χωρίς να αντιλαμβάνονται ε, ότι αυτό που αναμεταδίδουν είναι ψευδές και βλακώδες, αναμεταδίδουν όλες αυτές τις μπούρδες, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι επιστήμονες, οι οποίοι είναι τεχνοκράτες, οι οποίοι έχουν τετράγωνη λογική, που αντιλαμβάνονται τη ρεαλιστική πραγματικότητα και η ρεαλιστική πραγματικότητα είναι η εξή ανέκαθεν υπήρχαν πανδημίες στον κόσμο. Η τελευταία φορά που είχαμε παγκόσμια πανδημία σε τεράστια κλίμακα ήταν το 1918-1919 με τη λεγόμενη Ισπανική γρήπη. Η Ισπανική γρήπη ήταν μια, ένας ιός ο οποίος επέφερε πολύ σύντομα το θάνατο μετά που Τον κολούσε κάποιο σε ανθρώπου 20 μέχρι 40 ετών. Έχω παρακολουθήσει ένα σωρό σχετικά ντοκιμαντέρ αυτή την περίοδο, το οποίο τα οποία ήταν φτιαγμένα από πριν, δεν φτιάχτηκαν δεν τώρα. Ντοκιμαντέρ που μιλάνε επιστήμονε, που μιλάνε ε, ιστορικοί ε, με τη συναλχιστόρια, ιστορικοί τη ιατρική. Λέει ότι ονομάστηκε Ισπανική γρήπη επειδή αυτή η γρήπη ξέσπασε εν μέσω του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ιστορικοί συμφωνούν ότι το πιο πιθανό είναι να είχε ξεκινήσει από την Αμερική, από μια περιοχή στην οποία υπήρχαν πάρα πολλοί στρατιώτες μέσα σε πολύ μικρά, μέσα σε πολύ στα στρατόπεδα που τους προετοίμαζαν για να τους στείλουν στην Ευρώπη να, να πολεμήσουν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν όλοι ο ένας πάνω στον άλλο, σε μια περιοχή υπήρχε μια γρήπη η οποία εικάζεται ότι ήταν ιός από τους χείρους, ο οποίος μέσα στους βάλτους μεταδόθηκε στους ανθρώπους. Δεν μεταδίδεται εύκολα ένα ιό από ζώο σε άνθρωπο. Έχω διαβάσει πάρα πολύ αυτά που λένε οι επιστήμονε, οι βιολόγοι και οι γενετιστέ αυτέ τι μέρε, οπότε έχω καταλάβει με το φτωχό μου μυαλό. Και αν κάποιο από εσά που παρακολουθεί το βίντεο γνωρίζει περισσότερα, παρακαλώ να σχολιάσει στα σχόλια. Ότι μπορεί ο άνθρωπο να έρχεται σε επαφή με έναν ιό που έχει το ζώο, είτε αγγίζοντα πάνω σε ακαθαρσίε ζώου, στα περιπτώματα του ζώου και μπορεί να έχει να βάλει τα χέρια του μετά είτε στη μύτη είτε στο στόμα και να μεταφερθεί ο ιός, είτε τρώγοντας κρέας που δεν είναι καλά ψημένο, είτε όταν χειρίζεται με γυμνά χέρια που μπορεί να έχουν αμοιχές κρέας ε, από ζώο που είναι πεθαμένο και δεν είναι ψημένο, άρα ό,τι μικρόβια έχει τα παίρνει, γνωρίζετε ότι μισοί άνθρωποι για αυτόν τον λόγο ψήνουμε το κρέας, Ψ, Ψήνουμε το κρέας για να σκοντωθούν οποιαδήποτε παθογόνα μικρόβια έχει ψήνουμε το κοτόπουλο για παράδειγμα για να μην πάθουμε σαλμονέλα που είναι μια συχνή μόλις που παθαίνει κάποιος όταν τρώει κοτόπουλο που δεν είναι καλά ψημένο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που στην απίθανη περίπτωση που θα έρθουν επαφή με ένα ιό από ένα ζώο μπορεί μέσα στο σώμα τους να γίνει η μετάλλαξη του ιού και από ιός του χείρου να γίνει ιός του ανθρώπου ή από ιός της νυχτερίδας ή του παγκολίνου να γίνει ιός του ανθρώπου. Από τη στιγμή που γίνεται ανθρώπινο το μεταδίδει μόνο άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν μπορεί να το μεταδώσει άνθρωπο ζώο σε άνθρωπο. Και αυτό πρέπει να το πω γιατί τα ζώα μα δεν μα κολλούν κορονοϊό. Λοιπόν, η τελευταία φορά που είχαμε παγκόσμια πανδημία ήταν το 1918-1919 με την Ισπανική γρήπη. Ο λόγο που ονομάστηκε Ισπανική γρήπη είναι γιατί όταν είχε φτάσει στην Ισπανία, η Ισπανία δεν λάμβανε μέρο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ουδέτερη χώρα και γι' αυτόν τον λόγο δεν υπήρχε λογοκρισία στι εφημερίδε τη. Και οι εφημερίδε τη Ισπανία δημοσίευαν του πραγματικού αριθμού για του θανάτου από τη γρήπη. Ενώ οι Αμερικανικέ εφημερίδε, οι Γαλλικέ εφημερίδε, οι Γερμανικέ εφημερίδε λόγω του πολέμου δεν έλεγαν την αλήθεια για το πόσο απλά πολλούς θανάτους είχαν από αυτή τη γρήπη για να μην φανούν αδύναμοι στους εχθρούς τους. Αυτή η γρήπη κράτησε περίπου ένα χρόνο, ίσως και λίγο περισσότερο. Είχε περάσει και από την Ελλάδα αυτή η γρήπη και είχε θερήσει πάρα πολλούς ανθρώπους και στην Ελλάδα. Μου γράφουν φίλοι από το κανάλι, από την Ελλάδα στα σχόλια ότι για παράδειγμα η γιαγιά μου είχε πεθάνει, μια κυρία τώρα 70 ετών, η γιαγιά μου είχε πεθάνει από την Ισπανική γρήπη, μια άλλη κυρία μου έγραψε πέντε αδερφές τη γιαγιάς μου είχαν πεθάνει το 19 από την Ισπανική γρήπη και υπολογίζεται από τους medicinal uh, historians, τους ιατρικούς ιστορικούς, τους, ια... τους, ιστορικούς της ιατρικής, ότι πέθαναν τουλάχιστον 40 εκατομμύρια με πολύ συντηρητικές, ε, συντηρητικούς υπολογισμούς. Ο πραγματικός αριθμός λέει, βρίσκεται μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων ανθρώπων που πέθαναν πριν 100 χρόνια από την πανδημία της, της, της λεγόμενης ισπανικής γρήπης. Εντάξει. Αυτή τη φορά, το 2020, που έχει ξεσπάσει καινούρια πανδημία με τον ιό, τον κορονοϊό, ο οποίος προκαλεί την ασθένεια COVID-19 σε κάποιους από τους ανθρώπους που παίρνουν, που παίρνουν αυτό τον ιό. Πρώτη η Κίνα, η οποία ε, ήταν η πρώτη χώρα που εντόπισε τον ιό και εντόπισε την ασθένεια, η ίδια η Κίνα, και ειδικά στην επαρχία Γουχάν, που ήταν το πρώτο ξέσπασμα, εφάρμοσε αυστηρότατα μέτρα, ούτως ώστε να κάνει contain, δηλαδή να μαζέψει την εξάπλωση του ιού, όμως μέχρι να το πάρουν είδηση ότι είχαν αυτό τον ιό να, να πηγαίνει από πρόσωπο σε πρόσωπο στην πόλη τους, και μιλάμε για μια πόλη εκατομμυρίων η Γουχάν, η Ιταλία και η Ιταλικά Εργοστάσια Ρούχων, Παράγουν τα ρούχα του σε εργοστάσια στην Κίνα, όπω και πολλέ κυπριακέ εταιρείε παράγουν τα προϊόντα του σε εργοστάσια στην Κίνα, όπω και πολλέ άλλε από πολλέ χώρε λόγω χαμηλών κόστο στην Κίνα και φτηνού εργατικού δυναμικού παράγουν τα προϊόντα του εκεί. Λοιπόν, φαίνεται ότι κάποιοι επιχειρηματίε, κάποιοι επαγγελματίε οι οποίοι πήγαν στην Κίνα για να δειγματίσουν ή πήγαν στην Κίνα για να πάρουν τα σχέδια, πήγαν στην Κίνα για να δουν τις συνεργασίες τους, μετέφεραν στην Ιταλία, μετέφεραν τον ιό, δεν πάρθηκαν μέτρα στην Ιταλία εν, εν καιρος, ο ιός διασπάρθηκε μέσα στον πλησινθισμό και αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη θνησιμότητα στην Ιταλία. Υπάρχει περίπτωση, είναι πολύ περισσότεροι άνθρωποι που έχουν κολλήσει τον κορονοϊό το συγκεκριμένο στην Ιταλία από τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις. Και επίση, όσον αφορά τι καταγεγραμμένε περιπτώσει, δεν είναι καλή ιδέα να τα λέμε κρούσματα. Μπορεί κάποιο να κάνει το τεστ και να διαγνωστεί ότι έχει τον ιό στο αίμα του, αλλά να είναι ασυμπτωματικό φορέα του ιού. Και να, να, να μπορεί να μεταδίδει τον ιό για μερικέ εβδομάδε. Τρει έω πέντε εβδομάδε μετά που παίρνει τον ιό, ακόμη και αν εσύ δεν έχει συμπτώματα, μπορεί να τον μεταδώσει. Γι' αυτόν τον λόγο, καθόμαστε σπίτι μα, γι' αυτόν τον λόγο, δεν κάνουμε αχρίαστες κινήσεις, γι' αυτό τον λόγο έχει επιβληθεί η καραντίνα και από χθε στην Ελλάδα άκουσα ότι ο Πρωθυπουργό έχει επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας και ελπίζω το κάνουν και στην Κύπρο αυτό το πράγμα, γιατί αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι κολλιέται τόσο εύκολα όπως το κρυολόγημα, τι γίνεται με την γρήπη βρε, όταν έχει γρήπη δεν παθαίνουμε όλη γρήπη, γιατί, γιατί είναι στον αέρα, Πα να ψωνίσει, έχει ένα που έχει γρήπη. Αναπνέει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αρρωστήσει. Δεν αρρωστούν όλοι από τη γρήπη, η μισή περίπου. Έμα, αν αρρωστήσουν η μισή από τον κορονοϊό και υπάρχει 1% θνησιμότητα από τον κορονοϊό, τι σημαίνει για την Κύπρο. Είμαστε ένα εκατομμύριο κάτοικοι. Υπάρχουν περιπτώσει στι οποίε λέει η θνησιμότητα σε αυτού που θα νοσήσουν από την ασθένεια είναι από 1 μέχρι 4%. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Κύπρο και στην Ελλάδα οφείλουμε να ακούμε αυτά που μας λένε οι ειδικοί, οι λοιμοξιολόγοι και όχι οι συνωμοσιολόγοι. Οι επιστήμονες και όχι οι ψευδοεπιστήμονες. Αυτοί που γνωρίζουν και όχι αυτοί που βγάζουν φαντασιώσεις με τον νου τους. Συνέλθετε, προσέξετε. Και το άλλο που θέλω να σχολιάσω είναι αυτό που με ρώτησε χθε η φίλη, που λέει ε, τι γίνεται με αυτούς που θεωρούν ότι τα μέτρα είναι ανελευθερία, Μ? ότι τα μέτρα λέει, είναι ανελευθερία τα μέτρα ότι είναι.... Ε, ότι το κάνουν για να περιορίσουν την ελευθερία μας όχι δεν το κάνουν για να περιορίσουν την ελευθερία μας το κάνουν για να ζήσουμε τη ζωή μας και εδώ θέλω να σας πω ότι υπάρχει ε, υπάρχει ένας καινούριος όρος COVIDIOT idiot COVID-19 COVID είναι το όνομα της ασθένειας COVID, το idiot σημαίνει παλαβός ιδιώτης, στην αρχαία Ελλάδα ιδιώτης αυτός που, εψί, που δεν ψήφιζε, δηλαδή αυτός που δεν είχε το μυαλό να θέλει να συμμετέχει στη ψηφοφορία και στη δημοκρατία έχει βγει ο όρος η οι οποίοι αυτοί COVIDIOT είναι άνθρωποι που δεν συνειδητοποιούν τους κινδύνους που υπάρχουν λόγω της, εξάπλωσης, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και του κινδύνου της εξάπλωσης και λειτουργούν ηλυθιωδώς. Γι' αυτό θα μιλήσουμε αύριο το βράδυ για τους κοβίτιωτς. Απλώς σας το λέω, υπάρχει και αυτός ο όρος, κοβίτιωτς. Οπότε ας μην είμαστε κοβίτιωτς, ας μην είμαστε παλαβείς σε σχέση με τον κορονοϊό, να σταματήσουμε να πιστεύουμε την κάθε μπουρδα που λέει ο κάθε κά Οτιδήποτε το δείχνει το YouTube ή το, λέει κάποιος, το γράφει κάποιο μέσα στο Facebook, μέσα στο Messenger, δεν σημαίνει ότι είναι η αλήθεια. Όπω έχει πολλού που λένε ψέματα στην πραγματικότητα, έτσι λένε πολλοί ψέματα και στο διαδίκτυο. Ανοίξτε τα μάτια σα και μην επηρεάζεστε από βλακώδεις θεωρίε συνωμοσία. Είναι ένα ιό ανθρώπινο, ο οποίο προέκυψε ξαφνικά, όπω προέκυψε και η Ισπανική γκρίψη το 1918 και χρειάζεται ως κοινωνία να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα μέτρα που λαμβάνουμε του να μένουμε σπίτι, να περιορίζουμε τις κινήσεις μας, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. Και παρακαλώ πάρα πολύ, μαζέψτε τις μανάδες σας, τους πατεράδες σας, τους παππούδες σας, τις γιαγιάδες σας, θυμώστε τους. Εμείς τους θυμώσαμε τους γονείς μας. Τους θυμώσαμε και τους απαγορεύσαμε να βγουν έξω από το σπίτι. Κάντε το κι εσείς, για να τους προστατεύσουμε, για το καλό τους, όχι για τίποτα άλλο. Αυτά και δεν είναι καταπιεστικά τα νέα μέτρα. Δεν είναι αίσθηση ελευθερία τα νέα μέτρα. Είναι προστασία τα νέα μέτρα. Φιλιά. Συγγνώμη που θυμώνω, αλλά. Είδα αυτό το βίντεο. Καλό βράδυ. Αν σα άρεσε το βίντεο αυτό, όσοι με έχετε δει για πρώτη φορά, μπορείτε να κάνετε, να πατήσετε like και να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Καλό βράδυ.